Πώς κάνει μία δουλειά. Έπρεπε να κάνετε ντάμπτα. Θέατρο είναι, γιατί. Δηλαδή έπρεπε να κάνετε ντάμπτα. Και έτυχε εκείνο το βράδυ να είναι και η ντάμπτα. Ναι. Η ντάμπτα, γιατί ακουμπάει το στήθος της. Γιατί πιάνει τον εαυτό της. Από εκεί πιάστηκε, ρε παιδί μου, ήθελε κάπου να πιαστεί και αυτό ήταν ένα εξόγκωμα και πιάστηκε από εκεί και ήταν πιο εύκολο, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η ντάμπτα αυτή τη στιγμή του λέει, κρατερέ μου, δεν έχω τόσο μεγάλο στήθος, γιατί με έχεις κάνει έτσι. Ο κρατερός βέβαια έχει μάθει από τις προηγούμενες παραστάσεις και από τα προηγούμενα που έκανε να υπάρχει ένα μεγάλο στήθος. Πάντα. Δεν είναι σωστό αυτό, πάντως, που, αυτό που κάνει ο Παύλος τώρα, ναι, σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ επιτυχία αυτό που έχει κάνει ο κρατερός. Γιατί τον έχει ταυτίσει με την ντάμπτα και μπαίνει στη διαδικασία να βρει τις διαφορές. Find it. Δηλαδή ότι έχει πιο μεγάλο στήθος. Έχει πιο μεγάλο στήθος του κρατερού. Κατάλαβες τώρα. Κοίτα η αξία του θεάτρου ορισμένες φορές. Άκου να δεις. Όπως επίσης υπάρχει πάντα ένα μήνυμα που τον εκβιάζουν για πάντα, μου έχουν πει τον κρατερό, που στέλνει στον παραγωγό του και λέει, Γιάννη, δεν βρίσκω τις γόβες μου, δεν είναι στο σπίτι. Και το δείχνει παντού. Κρατερός κατσούλης από πάνω. Συγχαρητήρια. Και πάλι. Να είστε καλά. Εντάξει, και εμείς. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε, παιδιά. Τι άλλο σας έκανε εντύπωση. Α, στο βίντεο. Όχι, για πες, παρακαλώ. Θα τα πούμε αυτά όλα μαζί. Φοράμε το ίδιο ακουστικό εμείς οι τέσσερις. Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία δυσκολία εδώ πέρα. Αν κάνουν retweet οι φίλοι μας,